Κύριε Πρόεδρε, νομίζω αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Εγώ ξέρω ότι όποιος χρωστά, είτε χώρα είτε ιδιώτης, είναι μαζεμένος, φοβισμένος, προσπαθεί να ρυθμίσει τα χρέη του και δεν κουνάει το δάχτυλο στους δανειστές. Και σαν χώρα και σαν κυβέρνηση που κληρονομήσαμε μεγάλα χρέη, έχουμε τους δανειστές πάνω από το κεφάλι μας. Και ο λαός που, οι πολίτες που μας βλέπουν, οι μισοί χρωστάνε στις τράπεζες. Δεν ξέρω να παίρνουν, όταν παίρνουν ένα εξώδικο ή μια διαταγή πληρωμής από την τράπεζα, να πάνε στην τράπεζα και να τους λένε τι είναι αυτό που μου στείλατε, πάτε για μαλλί και εγώ θα σας κουρέψω. Γιατί σας προστάμε τίποτα, κύριε Δοφύλακτη. Αυτό. Σας προστάμε τίποτα, κύριε Δοφύλακτη. Βλέπω, γιατί ο ελληνικός λαός ψάχνει, κύριε Σταμάτη, ψάχνει να βρει τα χρέη των κομμάτων και, του, και των ΜΜΕ. Ωραία, θα το χαλάσουμε στο τέλος, θα το χαλάσουμε. Αφήστε, τώρα τελειώσει ο κύριος Τεφίλης. Εκεί που χρωστάνε τα 200 εκατομμύρια, σαν κόμμα τώρα, κουνάνε και το δάχτυλο και βγάζουν και ψαλίδι να μας κουρέψουν και από πάνω. Εσείς κουρευτήκατε. Ναι, θα μας μαλώσουν και όχι εμάς. Τον κόσμο που ακούει. Ξεχνάνε όλα αυτά που χρωστάνε και όλα αυτά που κάναν στην πλάτη του λαού και λένε γιατί η Ολομέλεια και ο λαός που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθεί λέει τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγαν τα δάνεια στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και στα ΜΜΕ. Όχι λέει, δεν θα μας ψάξετε, δεν θα πάτε για μαλλί, θα σας κουρέψουμε από πάνω. Αυτό είπε, αυτό λένε. Ψάχνει, λέει ο κύριος Βορύδης, δεν αποδείχθηκε διεφθαρμένο ούτε πολιτικό σύστημα, ούτε τραπεζικό σύστημα, ούτε μηντιακό σύστημα. Οι αδιάφθοροι, ας δουν αυτοί που μας ακούνε. Για τη Νέα Δημοκρατία και δεν ξέρω για ποιους άλλους, είναι τέλεια λειτουργήσαν τα συστήματα. Αδιάφθορα, πεντακάθαρα. Αυτό κατάλαβε ο κόσμος που παρακολουθεί 9 μήνες στην Επιτροπή μας. Αυτό κατάλαβε από αυτά που πέρασαν από εδώ πέρα, από όλες τις συμβάσεις που είδαμε και από όλες τις μαρτυρίες. Αυτό κατάλαβε ο κόσμος από την τσέπη του που πληρώνει τις αμαρτίες του παρελθόντος. Τέλεια λειτουργήσαν τα συστήματα, γι' αυτό πτώχευσε η χώρα. Από τα τέλεια και διάφορα συστήματα περνάνε μπροστά από τη μύτη μας, μας την τρυπάνε και εμείς ακόμα λέμε τι έγινε. Ας μας αποδείξει ο κύριος Βορύδης αν είναι αδιάφορα τα συστήματα αυτά. Η απόδειξη είναι μπροστά μας. Πτώχευσε η χώρα. Κάποιοι κύριοι έχουν τεράστιους λογαριασμούς στο εξωτερικό και τα πληρώνουν και τα πληρώνουν και τα πληρώνουν τώρα οι γιαγιάδες από την μείωση του ΕΚΑΣ. Ναι. Όλοι οι εκπρόσωποι των συστημάτων που υπερασπίζεστε τώρα και τα λέτε αδιάφθορα και καθαρά. Και με τον γνωστό δικολαβίστικο, θα το πω με κακή έννοια τρόπο, λένε πού είναι οι αποδείξεις και πού είναι οι αποδείξεις. Δεν αποδείχθηκε τίποτα. Ας μας αποδείξουν αυτοί ότι ήταν όλα καθαρά με όλα αυτά που πέρασαν από εδώ πέρα. Οι χιλιάδες των σελίδων στην αίθουσα 162 και θα πω πάλι, τι περιμένουν αυτοί, να γράφει τη σύμβαση. Η σύμβαση αυτή αποτελεί προϊόν διαπλοκής. Σε παιδιά απευθύνονται. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Αυτό περιμένουν. Ή περιμένουν να έρθει ο άλλος και να πει ναι, ήμουν διευθυντής και το έδωσα ως προϊόν διαπλοκής. Αυτό όταν γίνεται. Μόνο μία φράση είπε σωστή ο κύριος Βορύδης, ότι αν υπάρχει γενικός κανόνας, επαληθεύεται η θεωρία. Ναι, αυτό υπάρχει. Υπήρχε γενικός κανόνας, σωρία συμβάσεων στο ίδιο αντικείμενο και στα ΜΜΕ και στα κόμματα, που κατατείνουν στο να επαληθευτεί μία θεωρία.